Τι πληροφορίες έχεις εσύ, υπάρχει περίπτωση να δούμε κάποιους ομογενείς να αξιοποιούνται σε συγκεκριμένες θέσεις? Είναι νωρίς για να το πούμε αυτό. Ένας πολύ στενός του φίλος που μάλιστα τον ακούει περιέργως, ο κ. Κατσιματίδης, δεν νομίζω ότι ενδιαφέρεται για κάποια θέση στην κυβέρνηση. Τον ενδιαφέρει πιο πολύ η Δημαρχία της Νέας Υόρκης. Τώρα θα είναι και πιο εύκολο για αυτόν, αφού θα έχει την υποστήριξη του κ. Τραμπ. Βεβαίως έχουν επανεκλεγεί σχεδόν όλοι οι ελληνοαμερικανοί πολιτικοί και απομένει μόνο να ρυθμιστεί η επανεκλογή της Ντίνα Στάιτου στην Νεβάδα. Όλοι οι άλλοι έχουν επανεκλεγεί λοιπόν, με πιο σημαντικούς την Νικόλ Μαλιωτάκη, η οποία είναι και προσωπική του φίλη, και ο Γκάς Μπλιράκης, ο οποίος τον στήριξε Σία και Αλέξη από την πρώτη στιγμή. Και μάλιστα ο Γκάς έδωσε μάχες όταν όλοι είχαν καταλήψει τον κύριο Τραμπ. Αυτά ξέρεις, τα θυμάται. Η Νικόλ Μαλιωτάκη και ο Γκάς Μπλιράκης, θα έλεγα σε αυτό το ερώτημα που έβαλε στον Αλέξη εχθές, αν έχουμε Ελληνοαμερικανείς που μπορούν να του τηλεφωνήσουν, θεωρώ ότι αυτοί οι δύο μπορούν εύκολα να του τηλεφωνήσουν. Είναι σημαντικό. Τώρα, από τους άλλους τους μεγάλους και τρανούς, ελπίζαμε ότι ο Ντίμον θα πτεχόταν τη θέση του Υπουργού Οικονομικών, αλλά φαίνεται ότι είχε αποδεχτεί την πρόσκληση της κυρίας Κάμαλα Χάρης, οπότε δεν την δέχτηκε. Θέλω να πω επίσης ότι έχουμε προσθέσει ακόμα δύο Ελληνοαμερικανούς νομοθέτες και είναι θετικό. Ο ένας είναι ο Μάικο Χαριόπουλος, ο οποίος είναι από εδώ, από τη Φλόριδα, και η άλλη είναι η Μάγκη Γκούντλαντερ, είναι η σύζυγος του Τζέικ Σάλιβαν, του σημερινού Συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου. Είναι Ελληνοαμερικανή. Λοιπόν, πάμε να δούμε στο ρεπορτάζ ποιοι επανεξελέγησαν, ποιοι εξελέγησαν, ποιοι θα βρεθούν σε θέσεις ευθύνης μετά την ψήφο που έλαβαν από τον Αμερικανικό λαό, και θα ζητήσω το σχόλιο σου ευθύς αμέσως μετά. Ικανοποίηση επικρατεί στο ελληνικό λόμπι των Ηνωμένων Πολιτειών για την εκλογή 6 ομογενών στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Στη 12η περιφέρεια της Φλόριντας, ο ρεπουμπλικανός Γκάς Μπλιράκης επανεκλέγεται πανηγυρικά με ποσοστό 71%, συνεχίζοντας τη μακρά οικογενειακή παράδοση. Ενώ την πρώτη του θητεία στο Κογκρέσο θα υπηρετήσει ως βουλευτής της 8ης περιφέρειας και ο ρεπουμπλικανός Μάικ Χαριδόπουλος, εξασφαλίζοντας ποσοστό 62%. Στην 11η περιφέρεια της Νέας Υόρκης κλειδώνει για τρίτη συνεχή θητεία το βαρύ πυροβολικό των ρεπουμπλικανών στη συγκεκριμένη πολιτεία Νικόλ Μαλιωτάκη με ποσοστό 64,7%. Στο στρατόπεδο των Δημοκρατικών κατοχυρώνουν δύο θέσεις στη Βουλή των Αντιπροσώπων ο Κρις Πάπας στην πρώτη περιφέρεια του Νιου Χαμσάιρ. Ενώ ειδικό βάρος για τα ελληνικά εθνικά ζητήματα έχει και η εκλογή στην ίδια πολιτεία της Μάγκη Γκούντλαντερ, με καταγωγή από τα Γρεβενά, η οποία είναι σύζυγος του Συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας Τζέικ Σάλιβαν. Σημαντική είναι και η 8η επανεκλογή της βουλευτού των Δημοκρατικών Ντίνα Τάιτους στην πρώτη περιφέρεια της Νεβάδας. Εκτός γερουσίας μένει στο Μέιν η Ντέμι Κουζουνάς. Λοιπόν, Αλέξη, ποιοι είναι οι ισχυροί γαλανόλευκοι, αυτοί που μπορούν να σηκώσουν το τηλέφωνο, πόσο ισχυροί είναι συνολικά η ελληνοαμερικανική κοινότητα? Είναι δύο διαφορετικά ερωτήματα. Το ένα είναι ποιοι και το άλλο είναι αν αυτοί που μπορούν θέλουν να πάρουν μια κρίση στη στιγμή για την Ελλάδα και αν τους ενδιαφέρει να μπουν μπροστά. Είναι δύο εντελώς διαφορετικά ζητήματα. Σίγουρα μπορεί ο Γκάς Μπλιράκης, ένας παλιός άνθρωπος στο Κογκρέσο, ξέρει καλά τα θέματα. Ο Τραμπ του έχει μια δυναμία από ό,τι μαθαίνουμε. Υπάρχει βέβαια ο Τζον Κατσιματίδης, ο οποίος έχει παίξει ένα ρόλο στην ελληνοαμερικανική κοινότητα. Υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που του έχουν δώσει χρήματα. Νομίζω ότι από πλευράς ανθρωπογεωγραφίας, να το πω έτσι, σίγουρα υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Για μένα το σημαντικό είναι ότι δεν υπάρχει ένα οργανωμένο λόμπι από πίσω που να βοηθάει αυτοί οι άνθρωποι να δίνουν με τα χρήματα, αλλά να βάζουν όρους, όπως κάνει το Αμερικανο-Ισραηλινό λόμπι. Ίσως αυτοί κάνουν το λόμπι για μας τελικά. Μιχάλη, οικονομικά πώς συνεισέφερε η ελληνοαμερικανική κοινότητα? Να μου επιτρέψεις να προσθέσω σε αυτά που είπε ο Αλέξης ότι συμφωνώ απόλυτα. Έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα εκεί. Και επίσης σε αυτό το κογκρέσο δεν έχουμε το βαρύ πυροβολικό μας. Είναι ο πρώην γερουσιαστής, ο Ρόμπερτ Μενέντες, για τους γνωστούς λόγους. Είναι μεγάλη απώλεια. Έτσι, ήταν ο άνθρωπος, όπως ξέρει ο Αλέξης, με τον οποίο
είχαν μιλήσει πάρα πολλές φορές. Ήταν ο άνθρωπος που με ένα τηλεφώνημα έλυνε όποιο πρόβλημα είχε η ελληνοαμερικανική κοινότητα και κατ' επέκταση η Ελλάδα και η Κύπρος. Τώρα στο ερώτημά σου για την οικονομική επιφάνεια, με ρώτησες της ομογένειας. Ακριβώς. Ναι, λοιπόν, έχουμε πάρα πολλούς πλούσιους σε αυτή τη χώρα. Θα έλεγα ότι πρώτα απ' όλα σε εκπαίδευση... Όχι, λέω, πώς αυτοί οι πλούσιοι συνεισέφεραν στην καμπάνια του Τραμπ. Σε ποιους έχει υποχρέωση, ρε παιδί μου. Ναι, θα σου πω αμέσως. Πρώτα απ' όλα θέλω να σου πω ότι η ομογένεια είναι η πρώτη στα θέματα παιδείας και είναι η δεύτερη στα οικονομικά θέματα, εννοώ στα πορτοφόλια. Ναι, τον βοήθησαν αρκετοί. Πολλοί δεν θέλουν να πουν το όνομά τους. Για τον κύριο Κατσιματίδη το γνωρίζουμε. Για τον οποίο πρέπει να πούμε, Αλέξη, ότι στα γνωστά, όταν ήταν πρόεδρος ο κύριος Τραμπ, στα γνωστά δείπνα των 7 δισεκατομμυριούχων, ήταν ένας από τους 7. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, θα συνεχίσει να κάνει την ίδια δουλειά. Εγώ το μόνο ερώτημα που βάζω είναι πόσοι από αυτούς ξέρουν την Ελλάδα σαν σπανακόπιτα και πόσοι την ξέρουν σαν Αιγαίο. Και πόσοι ξέρουν και τα δύο. Αυτό είναι το βασικό. Και πόσοι θέλουν να τα εξηγήσουν. Νομίζω θα συμφωνήσω για το πρώτο που βλέπει για τη σπανακόπιτα, αλλά νομίζω ότι ο κ. Κατσιματίδης είναι ένας άνθρωπος λογικός. Πρέπει να βρεθούν κάποιοι άνθρωποι. Ναι, το ξέρω. Ναι, πρέπει να βρεθούν κάποιοι άνθρωποι να τους ενημερώσουν σωστά. Διότι την 20η Ιουλίου, για να καταλάβεις, ο άνθρωπος δεν γνώριζε πρόσωπα, πράγματα κλπ. Την 50η επέτειο κάλεσε τον πρέσβη της Τουρκίας. Μιχάλη, αν μου επιτρέπεις να πω και κάτι άλλο, πάντως, Εσία. Ναι. Νομίζω τώρα είναι η ώρα που έχουν χάσει τη Δημοκρατική και είναι τόσο κάτω. Κάποιοι Ελληνοαμερικάνοι που είναι κοντά στο Δημοκρατικό Κόμμα να εξηγήσουν στην ηγεσία του Δημοκρατικού Κόμματος πόσο απογοητευμένοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί και γι' αυτό έχουν πάει στον Τραμπ και για άλλους λόγους, βέβαια, ιδεολογικούς, φιλολογικούς κτλ. Αλλά υπάρχει μια απογοήτευση με την έννοια ότι στήριξαν πολλές φορές και θεωρούν ότι δεν έχουν πάρει τίποτα σαν αντάλλαγμα για όφελος της Ελλάδας και της Κύπρου. Με πρόλαβες, γιατί ήθελα να σε ρωτήσω το εξής, Αλέξη. Είπαμε ότι ο κύριος Μπάιντεν γνώριζε πολύ καλά τα θέματά μας. Είπαμε ότι ήταν πολύ έμπειρος στα θέματα εξωτερικής πολιτικής και ήταν ένας φιλέλληνας πρόεδρος. Τι έκανε όλα αυτά τα χρόνια για μας, θέλω να πω, τι απτό, τι μετρήσιμο έκανε για τον ελληνικό λαό. Εντάξει, αυτό μπορείς να πεις είναι ότι έδωσε το OK για να. Το οποίο είναι αστείο βέβαια να το λέμε. Η γραφειοκρατία δεν ήθελε αμερικανικές βάσεις στην Ελλάδα σε περιοχές που ενοχλούσαν την Τουρκία. Αυτό το επέβαλε. Και από πριν βέβαια είχε έρθει αυτό τον Τραμπ, αλλά το επέβαλε ο κύριος Μπάιντεν στην Αλεξανδρούπολη, για παράδειγμα. Υπήρχε μια ζήτηση. Αυτό ήταν win-win. Προφανώς ήταν και το όφελος, αλλά λέω, είναι τόσο βαθιά ριζωμένη η πεποίθηση στη γραφειοκρατία εδώ. Μην κάνετε τίποτα το οποίο να χαλάει την Τουρκία, που έπρεπε να δώσει μάχη για να κάνει και αυτό. Από εκεί πέρα θεωρώ ότι παρενέβη όντως την κρίση με την Τουρκία και έδωσε κάποια μηνύματα. Υπήρξαν και πολλές απογοητεύσεις, όπως για παράδειγμα η επιστολή Blinken που δεν είχε καμιά ουσιαστική δέσμευση και αυτή η περίφημη λίστα μεταχειρισμένου υλικού που, από ό,τι μου λένε οι επιτελείς μας, δεν ήταν ακριβώς αυτό που θα ήθελαν. Μιχάλη, έχεις να συμπληρώσεις κάτι εδώ πριν συνεχίσουμε? Έχω να συμπληρώσω. Σαν γερουσιαστής ήταν ο Γκόλιθος, βοήθησε πάρα πολύ, χωρίς καμία αμφιβολία. Σαν αντιπρόεδρος μας απογοήτευσε και σαν πρόεδρος εγώ θα κρατήσω το θέμα των F-16. Ήταν τεράστια η απογοήτευση της ομογένειας όταν εγκρίθηκε η πώληση των F-16 στην Τουρκία. Θεωρώ ότι δεν είχε κανένα λόγο να το κάνει όταν είχε απέναντί του έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν σφόδρα αντιαμερικανός, σφόδρα αντισημίτης, σφόδρα αντιδυτικός και ο οποίος του δημιουργούσε άπειρα προβλήματα και στο ΝΑΤΟ και σε άλλες περιοχές. Δεν είχε κανένα λόγο να δώσει F-16.